Για πάμε τώρα στον άλλο συνομιλητή, πάλι στην ίδια ατζέντα, προσέξτε τώρα, με διαφορετική οπτική, που όμως συγκλίνει στο που οδηγούμαστε. Τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα, καλός φίλος επίσης εκπομπής, ο οποίος σήμερα κάνει και το τόλμημα να ταξιδεύει με τρένο, παρακαλώ. Με τρένο. Καλημέρα, κύριε Δαβέτα. Καλημέρα σας από το τρένο προς Θεσσαλονίκη. Ναι, βοήθειά σας. Σταυροκοπιέστε, φαντάζομαι. Ναι, άκουσα λίγο τα τελευταία που είπατε. Ναι. Και με συγχωρείτε και που παρεμβαίνω πριν ερωτήσετε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή στην Ελλάδα να τελειώνει αυτό το πολιτικό ροχαλιτό που υπάρχει γύρω από την κυρία Λεπέν. Η κυρία Λεπέν είναι ένα νόμιμο κεντροδεξιό κόμμα. Επαναλαμβάνω, κεντροδεξιό κόμμα μέσα από τις θέσεις του. Δεν έχει τίποτα το ακραίο, παρά μόνο αν θεωρήσουμε ακραίο, όπως σωστά λέχτηκε, το ότι βάζει την εθνική ατζέντα πρώτη, χωρίς όμως να αρνείται ούτε την Ευρώπη, ούτε το ευρώ, ούτε τίποτα από όλα αυτά τα οποία θα έφτασε κίνδυνο την οικονομία της Γαλλίας. Απλά κάτι λίγο όπως η Μελόνι στην Ιταλία, αλλά με τον γαλλικό τρόπο. Και κυρίως η κυρία Λεπέν σε όλα αυτά τα επεισόδια διατήρησε ένα προφίλ θεσμικό. Δηλαδή η κόντρα που είχε με τον Μακρόν και όλες οι διαφωνίες ήταν σε πλαίσια κοινοβουλίου, δεν μπήκε, ας το πούμε, στον ξεσηκωμό προς τα έξω για να δημιουργηθεί η ατμόσφαιρα σπάστε τα όλα, και διατηρεί μια εικόνα αξιοσέβαστη όχι μόνο από αυτούς που την ψηφίζουν, το οποίο είναι περίπου 30% σταθερό με σίγουρα δυναμική ανόδου ήδη αυτό το καιρό, αλλά ακόμη και από τους αντιπάλους τους. Σας λέω μόνο ότι πάρα πολύ ο Ντομινίκ Ντε Βιλπάν, ο μέγας αυτός ευγενής υπουργός εξωτερικών του Σιράκ, ο οποίος είχε πει το όχι στους Αμερικάνους για τον πόλεμο, είναι αυτός ο οποίος είπε μαζί με τον Λουκ Φερί, το φιλόσοφο, σε μια τελευταία συζήτηση, ότι ο τρόπος που διεξάγει τον πολιτικό αγώνα η κυρία Λεπέν είναι αξιοθαύμαστος. Άρα είναι αρεστή στις ελίτ που αποφασίζουν. Προφανώς. Μάλιστα. Του συστήματος. Είναι εναλλακτική λύση του συστήματος. Θα πρέπει... είδατε, περνάει τούνελ. Έχουμε επί του πρακτέου ότι δεν λειτουργούν τα κινητά στα τούνελ στο σιδηρόδρομο. Τώρα με ακούτε. Τώρα σας ακούμε. Εδώ θα γίνεται και η πιστή επιβεβαίωση του τι δεν έχει γίνει και μετά τα Τέμπη. Δυστυχώς, αλλά αποδεικνύεται. Ελάτε λοιπόν, κύριε Δαβέτα, λέγατε ότι είναι η άλλη όψη του συστήματος. Όμως... Το σύστημα, ναι, δεν έχει άλλες επιλογές, κύριε Σαχίνη. Δεν έχει άλλες επιλογές. Μετά τον Μακρόν, η πλευρά, η, ας το πούμε, η παγκοσμιοποίηση, η καθώς πρέπει, το πολιτικά ορθόν, η μοναδική επιλογή που έχει μέχρι σήμερα που μιλάμε είναι ο Εντουάρτ Φιλίπ, ο πρωθυπουργός του Μακρόν τον πρώτο χρόνο, ο οποίος εντέχνως αποσύρθηκε, όπως είχε κάνει και ο Μακρόν με τον Ολάντ, αποσύρθηκε ως ρεζέρβα. Προσπάθησαν μέσω του Ζεμούρ να σπάσουν τη Λεπέν. Η Λεπέν όχι μόνο άντεξε, αλλά πανηγυρικά αύξησε τα ποσοστά της μέσα από τις θέσεις της, παρακαλώ. Δεν ακολούθησε το Ζεμούρ στην εθνικιστική σου πολιτική, στο εθνικιστικό σου παραλίγμα. Η Λεπέν έδωσε δύναμη στην οικονομία, σε αυτό που ονομάζουμε pouvoir d'achat. Δεν μου λέτε, κύριε Δαβέτα, για να πάμε και στα ερωτήματα. Πείτε μου, οι μεγαλοαστοί λοιπόν θα ψηφίσουν Λεπέν? Εκ των πραγμάτων θα αναγκαστούν, διότι η Λεπέν θα συσπηρώσει όχι μόνο το μεγαλοαστή πλευρά, αλλά και την πολιτική πλευρά. Διότι αντίπαλό τη έχει το Μελανσό. Ξεσηκώσει όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Άρα, μεγαλοαστοί, Λούμπεν όπως τους λένε, προλεταριάτο από την άλλη, όλοι με Λεπέν. Αυτό μου λέτε. Ναι, πάνε προς τα εκεί. Εκτός αυτούς οι οποίοι θα ψηφίσουν Μελανσόν. Μάλιστα. Σε καθαρίζουν τώρα το τοπίο, πλέον μέχρι τώρα, διότι ο Εντουάρ Φιλίπ δεν είναι ικανός να περάσει το ποσοστό για να μπει στο δεύτερο γύρο με ένα 5 και με 6 και με 7%. Είναι αδύνατο. Η Λεπέν έχει 30%. Θα περάσει πρώτη στο δεύτερο γύρο. Άρα θα δώσει μάχη με τον Μελανσόν, ο οποίος Μελανσόν έχει όλη την αριστερά. Τώρα, επειδή έχετε πει και στο παρελθόν και αποδεικνύεται στην πράξη, δεν είναι μόνο το ότι βγήκε ο Μακρόν χθες, προχθές, με το διάγγελμα 100 μερών ειρήνευσης και του βαράγαν κατσαρόλες, είναι μία απόλυτη από πάνω έως κάτω σχάση στη γαλλική κοινωνία, που δεν είναι προφανώς μόνο η ασφαλιστική νόμη, το έχετε πει αυτό. Πιστεύετε ότι αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία μπορεί να είναι προανάκρουσμα
του τι μπορεί να συμβεί κοινωνικά στην Ευρώπη. Ναι. Ναι, έτσι είναι. Ακριβώς αυτό είναι. Διότι κάποια στιγμή βλέπουμε ότι πολλοί κόσμος εμπνέεται από αυτό που γίνεται στη Γαλλία ή, να το πω πιο απλά, παίρνει θάρρος και όλη αυτή την καταπιεσμένη άποψη την οποία έχει για το τι υφίσταται από την παγκοσμιοποίηση, μοιραία θα αρχίσει σιγά σιγά με τον ΑΒ τρόπο να το δείχνει. Πάρτε παράδειγμα την Ιταλία. Όταν η Μελόνι έφτασε να ακυρώσει το γονέως 1 και γονέως 2, το οποίο έχει περάσει επισήμως, είχε περάσει σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη και το ακύρωσε, όταν κάνει νόμο έκτακτης ανάγκης για να εμποδίσει την παράνομη μετανάστευση, αυτά κάποτε ήταν αδιανόητα. Όλα αυτά θεωρούνταν ότι ήταν ακροδεξιές σκέψεις, ακροδεξιές προτάσεις, επικίνδυνες για τη δημοκρατία και τόσα άλλα πράγματα που έχουμε ακούσει. Λοιπόν, αυτό που κάνει η κυρία Μελόνι, το βλέπουμε να το αρχίζει να το κάνει στα λόγια και στα έργα, προφανώς, στην Ολλανδία, το Αγροτικό Κόμμα. Στη Σουηδία έχουμε στροφή σε μια συντηρητική πολιτική. Στη Δανία το ίδιο. Σιγά σιγά όλοι αυτοί οι καταπιεσμένοι από την παγκοσμιοποίηση και κυρίως από τον ταλιμπανισμό του πολιτικά ορθών, σιγά σιγά θα βρουν τη φωνή τους. Και θα πούνε, μπάστα, μας διαλύσατε. Διαλύσατε τη μεσαία τάξη, διαλύσατε τις ταυτότητές μας, διαλύσατε τον πολιτισμό μας, δεν αφήσατε τίποτα όρθιο. Και πάνε να μας κάνετε εργάτες σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, όπου η πατρίδα είναι η τεχνολογία και η σημαία μας είναι η τεχνική. Δεν το θέλει ο κόσμος αυτό. Λέει εδώ ο φίλος ο Νίκος, καλημέρα λέει κύριε Δαβέτα. Επειδή με ένα συλλογιστικό και με ένα μανδύα, τελικά μπορεί οι λαοί να ξεφύγουν από το συστημικό μάτριξ με κάποιο τρόπο και με ποιον? Μήπως τελικά οι λαοί απλώς διαφωνούν, προσέξτε το ερώτημα, για το βάρος των αλυσίδων και όχι για τις αλυσίδες? Να το πω κι εγώ, από τον Άννα στον Καϊάφα, δηλαδή από τον Μακρόν στη Λεπέν. Τι αλλάζει, θα σας πει κάποιος? Επειδή φραστικά λέει μερικά πράγματα που χαϊδεύουν τα αυτιά. Κοινωνικά εκφραστικό το θέμα. Ναι. Εντάξει, η Μελόνι, παίρνουμε πάντα τη Μελόνι, η οποία είναι συνήθεια γραμμή με τη Λεπέν. Η Μελόνι δεν έκανε μόνο φραστικά. Όταν είχε πει ότι θα. Το γονέας ένα και γονέας δεν γίνεται, παιδιά. Λοιπόν, κύριε Δαβέτα, θα αφήσω την κουβέντα αυτή για την Παρασκευή. Δεν γίνεται έτσι να σας ακούσω. Θα επανέλθουμε. Μας δώσατε ένα στίγμα, αλλά δυστυχώς έχουμε διακοπές στο κατά τα άλλα υπερσύγχρονο πλέον σύστημα τηλεπικοινωνιών που λειτουργεί με ασφάλεια. Καληνύχτα, αγάπη μου.